Ποιος οικονόμων είναι γνωστός, το νοσοκομείο της Έδεσας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ με τη σειρά μου και εγώ το Προεδρείο και ειδικά τον κύριο Ποπότη για την ευγενή πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το συνέδριο σταθμός της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Θα μιλήσουμε για τις απεικονιστικές τεχνικές στη διάγνωση και εκτίμηση τοξέως θωρακικού άλγους, σύγκρουση συμφερόντων. Περίπου 8 εκατομμύρια ασθενείς επισκέπτονται τακτικά τα τμήματα υπηκόντων περιστατικών στις ΗΠΑ αναφέροντας προκάρδιο άλγος. Από αυτούς, 30-80% εισάγονται για νοσηλεία. Το κόστος υπολογίζεται περίπου στα 8 δις δολάρια το χρόνο. Παρ' όλα αυτά, 2-3% των ασθενών που δεν εισάγονται έχουν οξύ αφενό σύνδρομο. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται με πιθανό θάνατο, νομικές διώξεις κλπ. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπο πώς να μειώσουμε αυτό το ποσοστό για να μπορούμε να στέλνουμε τους ασθενείς στο σπίτι χωρίς να έχουμε προβλήματα. Πώς προσεγγίζουμε ένα ασθενή τώρα? Βασικό, παίρνουμε ένα καλό ιστορικό. Παρόλο ότι η ομιλία είναι για απεικονιστικές τεχνικές, δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα καλό ιστορικό, μια κλινική εξέταση που μπορεί να μας δώσουν τη διάγνωση του χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω έλεγχος. Εννοείται ότι θα κάνουμε και ένα κρυδογράφημα για τις τροπονίνες και μετά, ανάλογα με την κλινική υπόνοια, θα προχωρήσουμε στην απεικονιστική διερεύνηση. Επικεντρώνομαστε στο απεικονιστικό κομμάτι. Να δούμε πρώτα από πού μπορεί να προέρχεται ένα οξύ θωρακικό άλγος. Αυτή είναι μία λίστα από διάφορα άτομα από διάφορες αιτίες που μπορεί να έχουν οξύ θωρακικό άλγος. Ουσιαστικά, έβαλα με κόκκινο το οξύ σταφανείο σύνδρομο, τον αορτικό διαχωρισμό, πνευμονική εμβολή και τον αυτόματο πνευμοθώρακα, παθήσεις οι οποίες μπορεί να καταλήξουν θανατηφόρες για τον ασθενή μας και σε αυτές επικεντρωθούμε κυρίως. Πρώτη απεικονιστική τεχνική, η αρχαιότερη από όλες, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό και μια απλή ακτινογραφία θώρακα μπορεί να μας δώσει κατευθείαν τη διάγνωση του πνευμοθώρακα, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω απεικονιστική διερεύνηση για τη διάγνωση. Μπορεί να ενισχύσει την υπόνοια της πνευμονικής εμβολής, να μας δώσει δηλαδή άμεσα στοιχεία ή το ανέβρισμα της αορτής. Στο οξύ σταφανείο σύνδρομο θα μας δώσει στοιχεία αν έχει κάνει τίποτα επιπλοκές, όπως για παράδειγμα πνευμονικό είδημα. Εδώ είναι εικόνα με πνευμοθώρακα, όπου φαίνεται η απουσία αγγείωσης στο αριστερό ημιθωράκιο, σε ρύκνωση του πνεύμονα. Εδώ είναι εικόνες με αορτικό ανέβρισμα, όπου φαίνεται η διπλάτυνση του μεσοθωρακίου. Εδώ μια σχηματική εικόνα για το τι περιμένουμε να δούμε σε μια πνευμονική εμβολή. Και να δείξουμε και δύο παραδείγματα. Η τριγωνιδής σκίαση που μπορεί να παρουσιάζεται και η μειωμένη αιμάτωση των πνευμόνων, ειδικά σε σύγκριση με το άλλο πνευμονικό πεδίο. Μειωμένη αιμάτωση σημαίνει πιθανή πνευμονική εμβολή. Δεν βάζουμε διάγνωση με αυτά. Τώρα, προχωράμε στο υπερηχοκαρδιογράφημα. Είναι μια ευρέως χρησιμοποιημένη μέθοδος. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχει είναι ότι μπορεί να γίνει στην κλίνη του ασθενούς, χωρίς να χρειάζεται μεταφορά του ασθενούς σε κάποιο εργαστήριο. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεν θα έχουμε τόσο καλή παρακολούθηση αιμοδυναμικών παραμέτρων ηλεκτροκαρδιογραφικών του ασθενούς και σε περίπτωση ανακοπής θα έχουμε περιορισμένες δυνατότητες ανάληψης. Μπορεί να έχουμε προσπέλαση είτε από το θώρακα είτε διεισοφάγεια. Σε δύσκολα παράθυρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σκιαστικά ή ακόμα και για μελέτη αιμάτωσης μυοκαρδίου. Έχουμε και τις νεότερες τεχνικές, το ιστικό ντόπλερ, το speckle tracking που είναι πολύ της μόδας, η 3D απεικόνιση. Και στο οξύ σταφανείο σύνδρομο θα δούμε περιοχές που εμφανίζουν υποκινησία ή ακινησία. Δεν σημαίνει πάντα οξύ σταφανείο σύνδρομο, γιατί μπορεί να υπάρχει και ένα παλιό έμφραγμα μυοκαρδίου που να κάνει υποκινητικές περιοχές. Βέβαια, επιπώνει ένας υπέρηχος
φυσιολογικός, έχει μια πολύ καλή αρνητική προγνωστική αξία που είναι της τάξης του 95%. Μπορεί να μας ενισχύσει την υπόνοια του αορτικού ανεβρίσματος με τη διαθωρακή προσπέλαση, ενώ με τη λυσοφάγεια βάζει τη διάγνωση. Μπορεί να μας δείξει επιπλοκές από το αορτικό ανέβρισμα, όπως αιμοπερικάρδιο ή ανεπάρκεια της βαλβίδας. Στη μνημονική εμβολή, αν είναι μαζική, θα μας δείξει μεγάλες δεξιές κοιλότητες, με πιθανή ύψωση της ασθαλτικότητας δεξιάς κοιλίας. Μπορεί να χτυπήσουμε βέβαια και τη συστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας. Εδώ είναι ένα περιστατικό με υποκαινετική ενδοκορυφή, πρόσιο και πλάγιο τείχωμα. Ένα περιστατικό με μια διατεταμένη ανιούσα αορτή της τάξης του 5,2. Και να προχωρήσουμε για την αξονική θώρακα, η οποία είναι μια τεχνική που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία. Από την απλή λήψη έχει εξελιχθεί στην ελικοειδή απεικόνηση, έτσι όλο το παρένχυμα απεικονίζεται. Στις πολλές τομές που σημαίνει μικρότερος χρόνος λήψης της εικόνας και με τα λογισμικά η 3D απεικόνηση τόσο των αρτηριών όσο και των σεφανίων αγγείων. Μπορεί να μας δώσει και να υπολογίσει και τη σεφανία εφεδρία με το FFR και να συνδυαστεί με πυρηνικές τεχνικές στα πλαίσια μιας υβριδικής απεικόνησης. Δηλαδή να έχουμε την ανατομική εικόνα μιας ένωσης αρτηρίες και την εικόνα της αιμάτωσης της περιοχής που αιματώνει αυτή η αρτηρία. Είναι η εξέταση που θα μας βάλει τη διάγνωση σε ένα διαχωρισμό της αορτής και στην πνευμονική εμβολή, με αντίστοιχα με την αορτογραφία ή την αγγιογραφία πνευμονικής αρτηρίας. Μπορεί να μας αναδείξει ένα πνευμοθώρακα, ο οποίος είτε είναι μικρός και δεν τον είδαμε στην απλή ακτινογραφία θώρακα, ή γιατί ο ασθενής δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος για να κάνει την ακτινογραφία θώρακα. Είπαμε ότι απεικονίζει τις στενώσεις της στεφανίας αρτηρίας και μπορεί να εκτιμήσει σοβαρότητά τους, είτε με τον υπολογισμό της στεφανίας εφεδρίας, είτε με υβριδική τεχνική. Μπορεί βέβαια να μας δώσει και τη διάγνωση ενός οξύτου στεφανίου συνδρόμου. Εδώ είναι εικόνες από διαχωρισμό. Φαίνεται το θρόμβο στο τείχομα της αορτής, όπως και εδώ, πώς είναι η ακτινολογική εικόνα και οβελία τομή σε ανασύνθεση του ανεβρίσματος της αορτής. Εδώ είναι ένας πνευμοθώρακας, ο οποίος μάλιστα είναι υποτάσσει, βλέπετε, σπρώχνει το μεσοθωράκιο προς την αντίθετη πλευρά. Και εδώ είναι μια εικόνα με πνευμονική εμβολή. Βλέπετε το έλλειμμα πλήρωσης στο διχασμό της πνευμονικής αρτηρίας, που μας βάζει τη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής. Γιατί δεν προχωράμε. Έφυγε πολύ. Εδώ είναι απεικόνηση στενώσεων σε στεφανή αρτηρία και με συνδυασμό με την πυρηνική τεχνική μπορεί να μας δείξει την ισχυμία που υπάρχει μετά τη στένωση της στεφανίας αρτηρίας. Προχωράμε στη μαγνητική. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ότι εκτιμάται η λειτουργικότητα και των δύο κοιλιών και τόσο τμηματικά όσο και συνολικά. Χαρακτηρίζει τον ιστό αν είναι μειώδης ιστός, αν έχει λίπος, αν έχει ίνωση και μάλιστα σε ποιο σημείο είναι πενδοκαρδιακά ή επικαρδιακά η ίνωση, αν έχει είδημα και εκτιμά και τη λειτουργικότητα των βαλβίδων. Είναι άριστη εναλλακτική σε περίπτωση που έχουμε αντένδειξη διενέργειας της CT, είτε λόγω αποφυγής της ακτινοβολίας, είτε για αποφυγής της νεφροπάθειας από τα σκιαστικά. Και αυτή η τεχνική μπορεί να συνδυαστεί με πυρηνικές τεχνικές για να μας δώσει τα συνδυασμένα αποτελέσματα. Εδώ είναι εικόνα από πνευμονική εμβολή σε μαγνητική. Να διευκρινίσουμε εδώ όμως ότι δεν είναι εξέταση με την οποία θα κάνουμε τη διάγνωση. Βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, είναι ενδέδειξη να χρησιμοποιήσουμε το MRI για να βάλουμε διάγνωση πνευμονικής αρτηρίας. Βέβαια, παρόλα αυτά, αναφέρεται έτσι για να δούμε τις εικόνες, τις έχουμε υπόψη μας, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον. Εδώ ένας διαχωρισμός με τον αληθή για το ψευδό και το ψευδή αυλό, πώς φαίνεται στη μαγνητική. Η πυρηνική απεικόνηση τώρα είναι μια τεχνική που σπάνια χρησιμοποιείται στη διερεύνηση του οξέως θωρακικού άλγους. Χρησιμοποιείται κυρίως για διερεύνηση της ύπαρξης στεφανής ενώσης και της βαρύτητας. Ήδη έχουμε ακούσει από τους προαλληλήσαντες αρκετά στοιχεία. Δίνουν πληροφορίες αιμάτωσης και μπορούν να χτυπήσουν και την στεφανή εφηδρία.
ένα φυσιολογικό σφινθερογράφημα μπορεί να μας αποκλείσει ένα οξύ στεφανείο σύνδρομο. Έχει μια πολύ ψηλή αρνητική προγνωστική αξία ένα φυσιολογικό σφινθερογράφημα ακόμα και ηρεμίας που πιάνει, προσεγγίζει τον 99%. Ένα φυσιολογικό σπινθυρογράφημα αιμάτωση στο μνημόνιο μπορεί να μας αποκλείσει την πνευμονική εμβολή και όπως είδαμε και προηγουμένως μπορεί να συνδυαστεί με CT και MRI και μπορεί να εκτελεστεί σε συνθήκες ηρεμίας και φόρτισης. Η αιμοδυναμική απεικόνηση είναι αιματηρή μέθοδος απεικονιστική και αυτή. Είναι η μέθοδος αντιμετώπισης του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου, γνωστό αυτό. Είναι η μέθοδος αναφοράς για τη διερεύνηση ύπαρξης ή όχι στεφανίας νόσου. Παλιότερα χρησιμοποιείται και για να βάλουμε τη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής. Βέβαια, τώρα δεν χρησιμοποιείται γιατί έχουμε τις άλλες τεχνικές. Βέβαια, αν έχουμε το καθητηριασμό της πνευμονικής αρτηρίας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το καθητήρα για επέμβαση επανεμάτωσης της αρτηρίας, είτε μηχανική είτε φαρμακευτική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον έλεγχο του αρτικού ανευρίσματος. Βέβαια, εδώ πρέπει να θυμόμαστε ότι απεικονίζει μόνο τον αυλό του αγκίου και όχι το τείχομα της αρτηρίας. Οπότε, σε ένα ανεύρισμα που είναι γεμάτο θρόμβους, δεν θα απεικονιστεί στην αγκιογραφία. Και τώρα, δεν ξέρω μάλλον αν σας έχω μπερδέψει ή όχι, να προσπαθήσω λίγο να τα συμμαζέψω. Προσέγγιση του ασθενούς, θυμίζω ξανά, λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση, καρδιογράφημα, τροπονίνες. Και ανάλογα με την κλινική υπόνοια, προχωράμε. Σε μια ακτινογραφία θώρακα θα την κάνουμε ούτως ή άλλως. Θα μας δώσει διάγνωση πνευμοθώρακα. Θα μας δώσει στοιχεία πνευμονική εμβολή για αορτικό ανέβρισμα. Γι' αυτά θα βάλουμε τη διάγνωση με τη CT αγκιογραφία, είτε πνευμονικής αρτηρίας είτε αορτογραφίας. Ενώ στο οξύ στεφανείο σύνδρομο, αν έχουμε τη διάγνωση, ακολουθούμε τις οδηγίες του εμφράγματος. Έτσι, σε περίπτωση αμφιβολίας, τότε εκτιμούμε την πιθανότητα ύπαρξης στεφανίας νόσου για να επιλέξουμε την κατάλληλη μέθοδο διερεύνησης, αν θα είναι λειτουργική ή μη. Η πιθανότητα ύπαρξης στεφανίας νόσου δίνεται από τον P100 Diamond και Forrester. Αυτό χρησιμοποιήθηκε και σε πολλές μελέτες. Και αν είναι διάμεσου κινδύνου, πάμε σε λειτουργική δοκιμασία. Αν είναι χαμηλού κινδύνου, πάμε σε απεικονιστική. Εδώ είναι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία για το πότε πρέπει να πάμε, πόσο γρήγορα πρέπει να πάμε σε μια στεφανογραφία σε ένα οξύ στεφανείο σύνδρομο. Και καταλήγουμε με τα συμπεράσματα, διευκρινίζοντας ότι τα ποσοστά ευαισθησίας και ειδικότητας που αναφέρονται είναι πάντα μετρημένα σε κέντρα με ψηλή εμπειρία στη διενέργεια της εξέτασης. Σε ένα κέντρο που έχει μικρό όγκο εξετάσεων, μικρή εμπειρία, τα ποσοστά αυτά πιθανόν να μην μπορεί να τα πιάσει. Και να θυμόμαστε ότι όλες οι μεθόδοι διερεύνησης δεν είναι πάντα διαθέσιμες στον κλινικό γιατρό που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό. Διαφορετικές δυνατότητες έχει ένα γιατρό σε ένα κεντρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Διαφορετικές δυνατότητες έχει ένα γιατρό σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο. Όπως για παράδειγμα στο δικό μου νοσοκομείο, αυτή την περίοδο έχουμε λήψη ακτινολόγου και ούτε καν ακτινολογικό εργαστήριο δεν έχουμε όλες τις μέρες του μήνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, είπαμε, το ιστορικό, κλινική εξέταση, καρδιογράφημα, τροπονίνες και τον εργαστηριακό έλεγχο μπορεί να μας βοηθήσει στη διάγνωση για να μην χρειαστεί εκτεταμένος διαγνωστικός έλεγχος, απεικονιστικό σημείο. Ποια απεικονιστική εξέταση θα προτιμήσουμε, είναι η συνάρτηση της διαθεσιμότητας της εξέτασης, την εμπειρία του κέντρου που θα την ενεργήσει και την πιθανότητα ύπαρξης στεφανίας νόσου για το συγκεκριμένο ασθενή που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Συγχαρητήρια, Κώστα, για την παρουσίαση. Είναι το συνηθισμένο πρόβλημα που έχουμε στα ΤΕΠ όλα τα νοσοκομεία και όλοι οι καρδιολόγοι μάλλον. Η διαχείριση ενός ανθρώπου, ενός ασθενούς που έχει ένα οξυθωρακικό άλγος. Μέσα σε όλα αυτά πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει και ο χρονικός περιορισμός. Δεν έχουμε όλο τον χρόνο. Πρέπει να πάρουμε μια γρήγορη απόφαση αν θα γίνει εισαγωγή ή όχι. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα κενά, τα διαγνωστικά που ανέφερε στην αρχή, τα λάθη. Και πραγματικά αυτός ο αλγόριθμος που μας είπες, τουλάχιστον ο βασικός, είναι το πιο σπουδαίο.
είναι πολύ βασικός και πολύ σπουδαίο είναι ότι πρέπει να οι τέσσερις ομάδες, οι κατηγορίες μάλλον παθήσεων, πνευμονική εμβολή που είπες, πνευμοθώρακας, διαχωριστικό ανέβρισμα και οξύ στεφανίο σύνδρομο, πρέπει να γίνει άμεσα η διάγνωση. Να κυκλώσουμε αυτά για να μπορέσουμε να στέλνουμε τον ασθενή στο σπίτι. Διαφορετικά και δεν έχουμε στέλνουμε και να καταλήξει ασθενής και να ψαχνόμαστε και ηθικά και νομικά. Κανείς από το ακροτήριο να κάνει κάποια ερώτηση? Όχι. Σε ευχαριστούμε πολύ.